Οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί κατέληξαν σε ουσιαστική συμφωνία σε όλα τα θέματα που εκκρεμούν σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρώτη δέσμη προαπαιτουμένων και σχετικά με τα μέτρα για το χρηματοπιστωτικό τομέα, τα οποία είναι ουσιαστική σημασία για μια επιτυχημένη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων προαπαιτουμένων και της νομοθεσίας εφαρμογής, το Eurogroup και το Euroworking Group είναι έτοιμα να υποστηρίξουν την εκταμείευση της επιμέρους δόσης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με την πρώτη δέσμη προαπαιτουμένων και να μεταφέρει στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευτεί για αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με τις ανάγκες. Οι πολίτες πάντως φαίνονται δυσαρεστημένοι από τη διαπραγμάτευση κυβέρνησης και θεσμών. Εδώ που φτάσαμε, όλα είναι στο πρόγραμμα. Όλα χάλια, τρομέρα, κορίτσι μου. Τι σας ενόχλησε περισσότερο από τη διαχείριση, από όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση και δεν τα τήρησε? Τίποτα απολύτως. Κατά 80% δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Άλλα πράγματα να κάνει, αυτά που μας έδαζε να κάνει. Μας έχουν ρημάξει πια. Τι να πούμε. Οι συντάξεις πήγανε, άστο. Τα χρέη, σπίτι με δάνειο και να το πληρώνεις και εφορία και έμφυα. Όλα τα εισοδήματα κάτω. Αυτοί κοιτάνε να πάρουν ένα παραπάνω. Τους βάζουν τη θηλιά στο λαιμό. Ή πληρώνεις, σου παίρνουμε ό,τι έχεις. Και στο φινάλε θα καταλήξουμε να μην έχουμε τίποτα.